Συντρόφισσες και σύντροφοι, φίλες και φίλοι, οι εκδηλώσεις του 47ου Φεστιβάλ της ΚΝΕ και του Οδηγητή δεν θα μπορούσαν να μην βρουν και φέτος αγκυροβόλιο στον Πειραιά. Εδώ που ιδρύθηκε το κόμμα μας και από τα πρώτα βήματα μέχρι σήμερα οι εργάτες και το εργατικό κίνημα συνδέονται με το ΚΚΕ με δεσμούς αίματος, θυσιών και αγώνων. Για το ΚΚΕ και την ΚΝΕ είναι φυσικός χώρος πάλης και αναμέτρησης με την αντιλαϊκή κυβερνητική πολιτική, τις επιδιώξεις και τους σχεδιασμούς των εκμεταλλευτών για τις πραγματικές ανάγκες του λαού και της νεολαίας και όχι ντεκόρ κάλπικων υποσχέσεων και αυταπατών. Από τον Πειραιά, τον παλιότερων και σύγχρονων αγώνων ενάντια στα μαντρόσκυλα του συστήματος, από τις γειτονιές του Παύλου Φίσα, που έψαχνε έναν τρόπο τα δεσμά να σπάσει, συνεχίζουμε τον αγώνα για την ανατροπή του σάπιο εκμεταλλευτικού συστήματο που γεννάει και θρέφει και τα φασιστικά εκτρώματα. Δεν πανηγυρίζουμε ούτε στεναχωριόμαστε με τη σύλληψη του ναζιστή εγκληματία Παπά, γιατί γνωρίζουμε ότι τα απομεινάρια τη Χρυσή Αυγή και τα άλλα φασιστοειδή, με όποιο πρόσωπο κι αν εμφανίζονται, παραμένουν στην υπηρεσία του συστήματο για όποτε του χρειαστεί. Γιατί γνωρίζουμε ότι του ναζιστέ εγκληματίε και τι παραφιάδε του. Μόνο οι ίδιοι εργαζόμενοι και οι νέοι μπορούν να του απομονώσουν όπω καλά ξέρουν με την οργανωμένη πάλη του και όχι όσοι του εξέθρεψαν και για χρόνια του ανέχτηκαν. Να ζει, να τολμά, να προχωρά για την κοινωνία τη πραγματική ελευθερία, το σοσιαλισμό. Είναι το σύνθημα του φετινού φεστιβάλ τη ΚΝΕ. Είναι το μήνυμα που το Κουκουέ και η ΚΝΕ θέλουμε να φτάσει σε κάθε νέο και νέα που έρχονται αντιμέτωποι άμεσα ή έμεσα ακόμη με την ανασφάλεια, την εργασιακή ζούγκλα, την ανεργία, την αδικία, κάθε είδους ρατσισμό. Να ζεις στη σημερινή εποχή δεν σημαίνει όμως απλά να επιβιώνεις. Όσο και αν αποδείχτηκε το προηγούμενο διάστημα ότι και αυτό ακόμα απαιτεί πάλι και αγώνα, αρκεί μόνο να θυμηθεί κανείς τους μαζικούς τάφους στις μεγάλες μητροπόλεις του καπιταλισμού, για να νιώσει τη σαπίλα του συστήματο που αναδύεται από παντού. Αρκεί να σκεφτεί τι μεγάλε επιχειρήσει που έκρυβαν τα κρούσματα κορονοϊού, αφήνοντα εκτεθειμένου εργαζόμενου για να συμπεράνε ότι για του καπιταλιστέ μετράει μόνο ό,τι θεωρούν κόστο και τα κέρδη του. Αρκεί να αναλογιστεί κανεί πω ήταν οι μαχόμενοι υγειονομικοί που πάλευαν στα νοσοκομεία και στου δρόμου για τι ζωέ μα, απέναντι σε μια κυβέρνηση που δεν πήρε κανένα μέτρο προστασία μα σε συνθήκες πανδημίας, παρουσιάζοντας ως ευεργέτες επιχειρηματίες της ιδιωτικής υγείας που τους μπούκωνε με χρήμα, αντί να τους επιτάξει, φέρνοντας το υποβαθμισμένο σύστημα υγείας στα όρια του με όλες τις συγκλονιστικές στιγμές που ζήσαμε. Αρκεί κανείς να σκεφτεί ότι τις σοβαρές ευθύνε για τη διαχείριση της πανδημίας την έλλειψη ουσιαστική ενημέρωση για την αναγκαία εμβολιαστική διαδικασία και τη στήριξή τη με υποδομέ και προσωπικό, προσπαθεί να την κρύψει η κυβέρνηση τσιμπώντα την αξιοπρέπεια τη νεολαία, ενισχύοντα τελικά τον αναρθολογισμό και καλλιεργώντα διχαστικέ λογικέ. Όμω εμεί επιμένουμε. Να ζει δεν σημαίνει απλά να επιβιώνει. Να ζει σήμερα σημαίνει να απολαμβάνει όλε τι μεγάλε δυνατότητε τη σύγχρονη εποχή και τη τεχνολογική έκρηξη. Σήμερα σημαίνει όλοι οι νέοι να μορφώνονται ολόπλευρα και ουσιαστικά και όχι γνώση να διαφοροποιείται και να κατηγοριοποιείται ανάλογα με τι οικονομικέ δυνατότητε, για να προσφέρονται τελικά στου πολλού οι εφήμερε δεξιότητε που έχει ανάγκη κάθε φορά το εκμεταλλευτικό σύστημα, όπω προωθεί το νέο νομοσχέδιο που ετοιμάζει η κυβέρνηση και εξήγηλε τι προηγούμενε ημέρε. Ζωή σήμερα σημαίνει οι νέοι να μαθαίνουν ολοκληρωμένα την επιστήμη ή την τέχνη που έχουν επιλέξει, θέτοντά την στην υπηρεσία των κοινωνικών και λαϊκών αναγκών. Με υποδομέ που αντιστοιχούν στα σημερινά δεδομένα και όχι σε δεδομένα προηγούμενων δεκαετιών, για τι ανάγκε τη κερδοφορία επιχειρηματικών ομήλων και με κλειστέ σχολέ για πάνω από ένα χρόνο. Σημαίνει να δουλεύουν στο αντικείμενο που έχουν σπουδάσει, να έχουν όλη σταθερή δουλειά, να εργάζονται δημιουργικά λιγότερε ώρε, απολαμβάνοντα καλύτερο επίπεδο ζωή, και όχι να δουλεύουν χωρί δικαιώματα, με εργασιακέ σχέσει λάστιχο, που θα μετράνε πότε θα δουλεύουν δεκάωρα και πότε θα πληρώνονται με ρεπό, ή πως θα τζογάρουν τον κόπο τους, την ασφάλισή τους, για να κάνουν business τα κοράκια των επενδυτικών ομίλων της ασφάλισης. Ζωή σήμερα σημαίνει να έχουν όλοι οι νέοι ελεύθερο χρόνο, που να μπορεί να αξιοποιείται δημιουργικά με ψυχαγωγία, πρόσβαση και συμμετοχή στην πολιτιστική δημιουργία, τον αθλητισμό, τις διακοπές, και όχι να είναι όλα εμπόρευμα, εκτόνωση, διαπαιδαγώγηση στις άπιας αξίες του ανταγωνισμού, του ατομισμού, τη υποτίμηση της προσωπικότητας ενός ανθρώπου, με τα στρεβλά πρότυπα για τη σχέση των δύο φίλων. Να ζει και να τολμά. Τι σημαίνει όμω να τολμά. Η πραγματική τόλμη είναι να αμφιβάλλει, να αναζητά, να κατανοεί την πραγματικότητα και να μην μου διάζει, αλλά να τρέφει μέσα σου συνειδητό θυμό. Όταν φτιάχνουν νόμου για να περιορίσουν τη δράση των σωματείων, όταν ετοιμάζονται να βάλουν αστυνομία στα πανεπιστήμια, όταν δυναμώνει η καταστολή ω αναγκαίο συμπλήρωμα τη αντιλαϊκής πολιτική σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όταν δυναμώνει ο αντικομουνισμό, όταν οι πολεμικέ δαπάνε και προετοιμασίε αυξάνονται σε όλο τον κόσμο. Τόλμη σημαίνει όρημη οργή και πάλι, γνωρίζοντα ότι στην πραγματικότητα όλα αυτά δείχνουν το φόβο τη αστική τάξη, τα τεράστια προβλήματα και αδιέξοδα του συστήματό τη, τι αντιφάσει που το συνταράσσουν με τι οικονομικέ κρίσει, του ανταγωνισμού για τα κέρδη που αναδιατάσσουν τι συμμαχίε του. Τόλμη είναι να μην μένει κανεί μόνο του. Αλλά να επιλέγει τη συλλογικότητα, την αλληλεγγύη, την οργάνωση, κόντρα σε όλα τα μηνύματα των εξουσιαστών. Είναι η δράση στο μαθητικό συμβούλιο, στο φοιτητικό σύλλογο. Είναι η οργάνωση στο σωματείο, η δραστήρια συμμετοχή στι διαδικασίε του κινήματο, που μετά και την ψήφιση του εργατικού νομοσχεδίου ανοίγουν νέα πεδία δράση με στόχο να το αχρηστεύσουμε μέσα στου χώρου δουλειά, εκεί που δίνεται η μάχη των μαχών. Τολμηρό είναι ο, ο νέο και η νέα που οργανώνονται στην κομμουνιστική νεολαία, που θέτουν στη ζωή του πιο υψηλού στόχου, αξίε και ιδανικά. Γιατί τόλμη στην πράξη, χωρί τόλμη στι ιδέε, δεν μπορεί να υπάρξει. Και το κουκουέ πρεσβεύει ό,τι πιο προοδευτικό έχει γεννήσει η ανθρώπινη σκέψη και δράση. Γι' αυτό μπορεί να πορεύεται με τον καιρό να είναι κόντρα. Γι' αυτό μπορεί να προχωράει με πρόγραμμα, σχέδιο και στόχο, που οδηγεί σε μια νέα ανώτερη οργάνωση της οικονομίας και της κοινωνικής ζωής. Όχι σε μια τέρμονη περιπλάνηση, αλλά ακολουθώντας αυτό που η επιστημονική θεωρία, η μελετημένη πείρα και οι δυνατότητες της εποχής δείχνουν να στέκει μπροστά το σοσιαλισμό-κομμουνισμό. Τα τεράστια επιτεύγματα της επιστήμης, της πράσινης και ψηφιακής τεχνολογίας μπορούν να υπηρετήσουν τον εργαζόμενο άνθρωπο μόνο εάν αντιστοιχηθούν με καινοτόμε σχέσεις παραγωγής. Εάν ενταχθούν στον επιστημονικό κεντρικό σχεδιασμό, στο έδαφο τη κοινωνικοποιημένη ιδιοκτησία και τη εργατική εξουσία. Γιατί αυτό πραγματικά αντιστοιχεί στην πρόοδο. Η κοινωνική σχέση που επιτρέπει τη χρησιμοποίηση των μέσων παραγωγή και την ανάπτυξη και κατανομή του εργατικού δυναμικού, σύμφωνα με επιστημονικά διαμορφωμένου στόχου για τη λαϊκή ευημερία, για να απελευθερωθούν από τα δεσμά τη καπιταλιστική ιδιοκτησία και κερδοφορία που καθορίζει τι θα παραχθεί με ποιου όρου, πότε, σε πλήρη αντίθεση με τι ανάγκε αυτών που πραγματικά παράγουν, τι ανάγκε τη κοινωνία. Μεγάλη απόδειξη γι' αυτό αποτελεί η υποταγή της παραγωγή και διανομή των εμβολίων. Μεγάλη απόδειξη γι' αυτό αποτελεί η υποταγή της παραγωγής και της διανομής των εμβολίων στα κέρδη των φαρμακευτικών ομίλων οι συμβάσει Ευρωπαϊκή Ένωση για να διασφαλίσουν αυτά τα κέρδη και οι γεωπολιτικοί ανταγωνισμοί που καθορίζουν τη μεγάλη ανεπάρκεια στι ποσότητε, τα κανόνια και τι ανισομετρίε στι παραδόσει, ενώ οι μεταλλάξει του ιού αναπτύσσονται. Σήμερα, που μεγαλώνει συνεχώ το χάσμα ανάμεσα στο πώ θα μπορούσαμε να ζούμε και πώ τελικά ζούμε, αυτό παραμένει το μεγάλο πρόβλημα τη εποχή. Να απαλλαγεί η κοινωνία από το βραχνά, τον παρασυτισμό, την καπιταλιστική ιδιοκτησία, να αλλάξει η τάξη που έχει στα χέρια τη τα κλειδιά τη οικονομική ανάπτυξη. Και όχι απλά να φεύγει μια κυβέρνηση για να έρχεται μια άλλη να βάζει ο Μανολιό τα ρούχα του αλλιώ. Στέλνοντα το Μουσείο τη Κοινωνική Ιστορία στο Σάπιο Εκμεταλλευτικό Σύστημα, κίνητρο για την παραγωγή και την ανάπτυξη τη οικονομία να είναι οι διευρυνόμενε λαϊκέ ανάγκε, βάζοντα οριστικό τέλο στον εφιάλτη τη ανεργία. Ανοίγοντα το δρόμο να συμβαδίζει η εξέλιξη τη επιστήμη και τη αγχολογία με τη βελτίωση τη ποιότητα ζωή στη λαϊκή ευημερία. Οι νέοι άνθρωποι να μπορούν να αναπτύσσουν ελεύθερα όλε τι ικανότητε, τι κλήσει και τα ενδιαφέροντά του, να συμμετέχουν ενεργά, συνειδητά, δημιουργικά σε όλη την κοινωνική, πολιτική, πολιτιστική δραστηριότητα, να έχουν πραγματικά τη ζωή στα χέρια του και όχι να ζουν σε ένα σύστημα που ελευθερία είναι ελευθερία στο μέγιστο κέρδο και την εκμετάλλευση όπου όλα μπορείς να αφισβητήσεις εκτός από το σύστημα και την εκμετάλλευση όπου στο όνομα της ατομικής ελευθερίας κουκουλώνεται η πιο μεγάλη συλλογική σκλαβιά, όπου καλούν τους νέους ελεύθερα να επιλέξουν πώς να διαχειριστούν τη φτώχεια, την ανασφάλεια, την ανεργία, τους καλούν ακόμα και να αναρκωθούν ελεύθερα για να τη βρουν αφού χάνουν την πραγματική ζωή. Η σκοπή μας είναι πραγματικά μεγάλη. Συναντιούνται με τα όνειρα της νεολαίας για μια καλύτερη ζωή. Συναντιούνται στην πάλη για την κατάργηση της εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο αυτό είναι το νέο, το καινοτόμο. Από αυτόν τον στόχο αντλεί το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδα στη ζωντάνια την αντοχή του. Και όχι στα λόγια, υπενημένοντα απλά τη μεγάλη μέρα. Να ζει, να τολμά, να προχωράς. Αυτό το μήνυμα στέλνει ολόκληρη δράση του Κουκουέ και τη ΚΝΕ από το ξέσπασμα τη πανδημία μέχρι σήμερα. Σπάζοντα το σιωπητήριο που ήθελε να επιβάλλει η κυβέρνηση τη Νέα Δημοκρατία, αλλά και τα μορατόριουμ του ΣΥΡΙΖΑ που στην πράξη σήμαιναν ότι στα δύσκολα ο λαό να κάνει πίσω, να μην παρεμβαίνει, να παραδοθεί στου εκμεταλλευτέ και το σύστημά του. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδα έχει συγκεντρώσει μεγάλη πείρα αναμετρήσεων και επεξεργασιών για την υπεράσπιση των εργατικών λαϊκών συμφερόντων και αναγκών, των προποθέσεων για την ικανοποίησή του. Γνωρίζουμε ότι ένα είναι ο δρόμο, αυτό τη ταξική πάλη, τη έντασή τη σε όλε τι συνθήκε, με στόχο να βάλουμε εμπόδια στα χειρότερα παλεύοντα να νικήσει η ζωή, να νικήσει η εργατική τάξη, κατακτώντα τη δική τη εξουσία. Γι' αυτό η οργανωμένη απειθαρχία του Κουκουέ ω κατεύθυνση και στάση υπεράσπεση στην πράξη και όχι στα λόγια την υγεία και τα υγειονομικά μέτρα που απαιτούνταν, τα δικαιώματα του λαού, τροφοδότησε με τόλμη μια σειρά αγωνιστικών απεργιακών δράσεων και νέα πείρα σε συνθήκε περιορισμών και απαγορεύσεων που τη έσπασε όταν ήταν αναγκαίο όταν άλλοι υποτιθέμενοι φίλοι του λαού και της νεολαία έκαναν χαρτοπόλεμο. Και αυτή η περίοδο φανέρωσε ορισμένε προποθέσει και κυρίω την ανάγκη του ενωμένου άφοβου αγώνα των εργαζομένων στου χώρου δουλειά, του κλάδου, τι λαϊκέ γειτονιέ, που να πλώνεται σε μια πορεία πανελλαδικά, σε ενιαίο κίνημα κοινωνικών δυνάμεων και των μαζικών φορέων του που έχουν κοινά συμφέροντα και προσδοκίε. Ένα κίνημα που αλλάζει αποφασιστικά το συσχετισμό στο εσωτερικό του και μαζικοποιεί τη δράση του, αποκρούει, περιθυροποιεί όσο γίνεται το εμπόδιο του εργοδοτικού και κυβερνητικού συνδικαλισμού, του αντιαπεργιακού αντισυνδικαλιστικού νόμου, κάθε προσπάθεια υπονόμευση τη κοινή δράση, αποσπά κατακτήσει και γενικότερα συμβάλλει στη βελτίωση και αλλαγή του γενικότερου σχετισμού τη ταξική πάλη, αξιοποιεί κάθε δυσκολία η ρήγματα στο πολιτικό σύστημα, ώστε να περνάει συνεχώ σε μια νέα φάση. Αναμέτρηση και σύγκρουση με την αστική τάξη και τα όργανα εξουσία. Με τα στελέχη και τα μέλη του, Κο... του Κομμουνιστικού Κόμματο να βρίσκονται καθημερινά μπροστά στη μάχη για να προστατευτεί ο λαό, να προστατευτούν η ζωή και τα δικαιώματά του, να μπορέσει να, έρθ... να βγει όρθιο και δυνατό, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδα υλοποίησε πολύ σύνθετα καθήκοντα. Και ναι, τα καταφέραμε. Το 21ο συνέδριο του κόμματο πραγματοποιήθηκε. Οι εργασίες του ολοκληρώθηκαν πριν από μερικές μέρες. Μέσα σε δύσκολες συνθήκες και τηρώντας όλα τα αγιονομικά μέτρα, αποδείξαμε ότι μόνο το Κομμουνιστικό Κόμμα μπορεί να αναπτύσσει την εσωτερική δημοκρατική λειτουργία του. Μπορεί να διεξάγει μια πλούσια συζήτηση μέσα στις οργανώσεις του, και να εκλέγει τα καθοδηγητικά του όργανα από κάτω μέχρι πάνω. Το καταφέραμε γιατί βάζουμε ψηλά τον πύχη για να ανταποκριθούμε ω κόμμα σε νέα μεγάλα καθήκοντα και υψηλού στόχου, για να κάνουμε πράξη το σύνθημα του συνεδρίου για ένα ακόμα πιο δυνατό κομμουνιστικό κόμμα, νου, καρδιά, οργανωτή τη εργατική λαϊκή πάλι για τον σοσιαλισμό. Το ΚΟΚΟΥ έχει πλήρη συνείδηση των δυσκολιών που έχει να αντιμετωπίσει, αλλά έχει και την ατσάλινη θέληση των κομμουνιστών για να προχωρήσει παραπέρα η απαραίτητη ιδεολογική θεωρητική ανάπτυξη όλων μα, ώστε να αντιμετωπίσουμε με επάρκεια τι απαιτήσει διεξαγωγή τη ταξική πάλη στι σύνθετε και απρόβλεπτε ω ένα βαθμό εξελίξει διεθνώ και στη χώρα μα. Αναλαμβάνουμε την ευθύνη για να ανεβάσουμε την ικανότητά μα να συμβάλλουμε στην οργάνωση του αγώνα σε όλε τι συνθήκε. Με τι θέσει και την αγωνιστική πρωτοπόρα στάση μα μέσα στο κίνημα, να οθούμε στη μεγαλύτερη λαϊκή νεανική πρωτοβουλία και μαχητικότητα μετρώντα βήματα στην οργάνωση τη εργατική τάξη, των αυτοαπασχολουμένων, των φτωχών αγροτών στην Ήπεθρο, των νέων και των γυναικών στα σωματεία, στου συλλόγου και του φορεί του, στην ανάπτυξη τη πάλη του ενάντια στα μονοπόλια και τι κυβερνήσει του, την καπιταλιστική ιδιοκτησία και με την προώθηση τη κοινωνική συμμαχία. Επιδιώκουμε να γίνουμε πιο πολύ, πιο ικανοί και άρα πιο μαχητικοί, να διευρύνουμε του δεσμού μα με του εργαζόμενου στη νέα γενιά, δυναμώνοντα την κοινή δράση μαζί του μέσα στο κίνημα και σε όλε τι κοινωνικέ και πολιτικέ μάχε που έχουμε μπροστά μα, αχρηστεύοντα τα εμπόδια που βάζουν τα αστικά κόμματα και ο οπορτουνισμό σε λαϊκέ δυνάμει για να συναντιούνται με τη σύγχρονη ανατρεπτική πολιτική του Κομμουνιστικού Κόμματο Ελλάδα. Συντρόφισε και σύντροφοι, φίλε και φίλοι, η διοργάνωση του φετινού φεστιβάλ τη Τομιακή Οργάνωση Πειραιά τη σε αυτό το χώρο, στα λοιπάσματα τη Ραπετσόνα, είναι από μόνη τη μια πράξη αγώνα και διεκδίκηση, συνέχεια των αγωνιστικών κινητοποιήσεων του προηγούμενου διαστήματο. Για τη ζωή που στερούν κυρίω από τη νεολαία τη περιοχή τα επιχειρηματικά συμφέροντα, που μπροστά στο κέρδο του δεν υπολογίζουν ούτε επιπτώσει στην υγεία των κατοίκων, ούτε του κινδύνου από ένα ενδεχόμενο μεγάλο βιομηχανικό ατύχημα, ούτε φυσικά το περιβάλλον για το οποίο όποτε του συμφέρει χύνουν κροκοδίλια δάκρυα. Οι κυβερνήσει. Τόσο η τωρινή τη Νέα Δημοκρατία, όσο και η προηγούμενη του ΣΥΡΙΖΑ, οι περιφερειακέ και δημοτικέ αρχέ κάνουν όλα τα χατήρια σε αυτά τα αρπακτικά. Είτε αφορά την άδεια στη ρηπογόνο δραστηριότητα τη βιομηχανία πετρελαίου, Olin Wan, με την πόχα και τη βρώμα σε όλη την περιοχή να είναι αποπνιχτική, είτε άλλα επιχειρηματικά συμφέροντα του τουρισμού και συναφών που βλέπουν την περιοχή των λοιπασμάτων ω φιλέτο για business. Και αν αυτέ τι βαφτίζουν πράσινε και δεν βρωμάνε τόσο προσπαθούν να κρύψουν ότι το αποτέλεσμα θα είναι να αποκόψουν τον εργατικό λαϊκό κόσμο από την αξιοποίηση του χώρου προ όφελο συνδυασμένων λαϊκών αναγκών, από το δικαίωμα στην αναψυχή, τη δωρεάν άθληση και πολιτιστική δημιουργία. Ο τσακωμό των ομίλων για το πιανού σχέδιο θα προωθηθεί στην περιοχή δεν έχει καμία σχέση με τι μεγάλε ανάγκε των εργαζομένων του Πειραιά. Όπω σχέση με τι ανάγκε του δεν έχουν οι μεγαλεπίβολοι στόχοι που ακούμε κατά καιρού από εκπροσώπους του κεφαλαίου και τα κόμματά κόμματά τους. Ο Πειραιάς να γίνει πρώτο λιμάνι στη Μεσόγειο, η γαλάζια ανάπτυξη, η έξυπνη και πράσινη πόλη, ότι έρχονται επενδύσεις που θα αφήσουν έργα και δουλειές. Όμως, πίσω από την εικόνα των μεγαλοπίβολων σχεδίων της αστικής τάξης, των έργων της Κόσκο στο λιμάνι, των αναπλάσεων που διαμορφώνουν το πράσινο προάβλιο των μονοπωλιακών ομίλων, του προσδιαμόρφωση πάρκου καινοτομία στην παλιά χροπή, τη ανακαίνιση του πύργου του Πυριά και άλλων παλαιών κτηρίων, κρατούν καλά κρυμμένη μια άλλη εικόνα. Αυτή τη πραγματική ζωή εργατική τάξη των αυτοπασχολουμένων τη νεολαία. Είναι η εικόνα των εξαντλημένων από την εντατικοποίηση λιμενεργατών μετά από μια βάρδια στι προβλήτε 2 και 3, των σακαταμένων μεταλλεργατών στη ζώνη που κάθε χρόνο προσθέτουν νέα ονόματα στη λίστα των νεκρών του, των αυτεργατών που αν δεν του βρει η ανεργία του περιμένει η εντατικοποίηση και το σμπαράλιασμα δικαιωμάτων μέσα στα καράβια. Των εργαζομένων στα logistic, στι αποθήκε, στα σούπερ μάρκετ, στι εμπορικέ αλυσίδε, στι επιτιστικέ και άλλε επιχειρήσει που δέχονται την επίθεση στα εργασιακά και ασφαλιστικά του δικαιώματα από το κράτο και την εργοδοσία. Των αυταπασχολουμένων που παλεύουν κάθε μέρα με τα χρέη για την επιβίωσή του. Είναι η εικόνα των ξεθεωμένων γιατρών και νοσηλευτών μια εφημερία στο κρατικό νοσοκομείο Νίκαια, στο οποίο ακόμα και πριν την πανδημία συμβαζόταν κόσμο για στοιχειώδη περίθαλψη. Είναι η εικόνα του αντικαρκυνικού μεταξά που μέσα στην πανδημία αναβάλλονταν κρίσιμε θεραπείε για καρκινοπαθεί. Είναι η εικόνα των λαϊκών γειτονιών του Πειραιά, όπου δεν έφταναν τα καζάνια του θανάτου που έχουν κάνει τη ζωή των κατοίκων απερίγραπτη, έρχονται και τα νέα εργοτάξια τη Κόσκο, οι σχεδιασμοί για εργοστάσιο επεξεργασία σκουπιδιών στο Χιστό, για νέου σταθμού μεταμόρφωση απορριμμάτων στην περιοχή του Πειραιά, ο ένα εκ των οποίων βρίσκεται μέσα στο πέραμα, δίπλα σε σπίτια. Στι δύο αυτέ αντιφατικέ εικόνε του Πειραιά αποτυπώνεται το αγεφύρωτο χάσμα που χωρίζει τα συμφέροντα των μονοπωλιακών ομήλων, των οφοπλιστών, των βιομηχάνων με την εργατική τάξη, των εργαζόμενων λαό και τα παιδιά του. Αποτυπώνεται ότι οι σχεδιασμοί, οι επενδύσει του κεφαλαίου είναι πάντα εις βάρος των εργατικών λαϊκών δικαιωμάτων στη δουλειά, στην υγεία και τη ζωή. Γι' αυτό και πρόοδος για την εργατική τάξη, το λαό δεν μπορεί να είναι η προώθηση των καπιταλιστικών μεταρρυθμίσεων για να βγει το κεφάλαιο από την οικονομική κρίση που ήρθε πιο γρήγορα από ό,τι αναμενόταν. Τα σπασμένα τα πληρώνουν πάλι οι εργαζόμενοι, τα λαϊκά στρώματα, όπω τα πλήρωσαν τα δέκα χρόνια των μνημονίων με περικοπέ σε μισθού και δικαιώματα για να ανακάμψει η κερδοφορία του κεφαλαίου. Το Ταμείο Ανάκαμψη τη Ευρωπαϊκή Ένωση, το οποίο χαιρέτησαν όλα τα αστικά κόμματα, οι απαιτήσει του για να έρχονται τα χρήματα και οι έλεγχοι για το πώ υλοποιούνται, σωστά χαρακτηρίστηκε ω υπερμνημόνιο. Γι' αυτό και μετά τον ημερήσιο χρόνο εργασία και του περιορισμού στη συνδικαλιστική δράση, σειρά παίρνουν η κοινωνική ασφάλιση, οι συντάξει και οι νέε αντιδραστικέ αλλαγέ στην εκπαίδευση. Το Ταμείο φτιάχτηκε με τα χρήματα των λαών, τα οποία όμω είναι δεσμευμένα, για να προωθήσουν το στόχο τη πράσινη και ψηφιακή μετάβαση, που αποτελούν τι νέε εκδοχέ για να ξελασπώσει το κεφάλαιο με μεγάλη κρατική παρέμβαση, μεταφέροντα τα σπασμένα στο λαό. Και από την άλλη, μα μιλάνε για την ευεργεσία τη ιδιωτική δίθεν πρωτοβουλία. Τι φέρνουν όμω αυτά μέσα στα πλαίσια του καπιταλισμού, πανάκριβο ηλεκτρικό ρεύμα, νέα βάρη στα λαϊκόνα νοικοκυριά με την αγορά πράσινων συσκευών και αυτοκινήτων εκτείναση των απολύσεων σε μια σειρά μη πράσινου κλάδου, ελαστικέ σχέσει εργασία, πράσινου έμεσου φόρου και γενικότερη αφέμαξη του λαού για να στηρίξει το κράτο τι νέε πράσινε επενδύσει των ομίλων. Στον πρόσφατο περιβαλλοντολογικό νόμο τη Νέα Δημοκρατία προβλέπονται ολικά πάρκα ακόμα και σε περιοχέ Natura, γεγονό που καταδεικνύει το υποκριτικό δίθεν ενδιαφέρον του για το περιβάλλον που εσεί βέβαια το ζείτε κάθε μέρα και πώς χρησιμοποιούνται οι πραγματικά μεγάλες δυνατότητες της τεχνολογίας μέσα στον καπιταλισμό, με τη δυνατότητα του αστικού κράτους να ασκεί αποτελεσματικότερα την οικονομική πολιτική προ όφελο του μεγάλου κεφαλαίου, παράλληλα με το κλείσιμο χιλιάδων μικρομεσαίων στο λογιστικό κλάδο αλλά και γενικότερα, με τους ηλεκτρονικούς πληστηριασμού ως εργαλείο εντατικοποίησης της εργασίας, για παρακολούθηση και καταστολή, για ηλεκτρονικές ψηφοφορίε που από το χαρακτήρα τους εγείρουν πολλά ζητήματα, μητρός συνδικαλιστικών στελεχών και άλλα. Μόνο όταν θα μπει ο στόχο τη κάλυψη των συνεχώ διευρυνόμενων λαϊκών αναγκών, η τεχνολογία δεν θα παξιώνει την ανθρώπινη εργασία, αντίθετα θα γεννά νέε δυνατότητε αξιοποίησή τη. Σε κάθε εκδοχή τη, η καπιταλιστική ανάκαμψη δεν περιλαμβάνει αποκατάσταση των δικαιωμάτων και του λαϊκού εισοδήματο, δεν προβλέπει περισσότερου πόρου για το δημόσιο σύστημα υγεία, για κοινωνικέ υπηρεσίε, έργα προστασία τη ζωή του λαού. Όλοι οι παγκόσμιοι οργανισμοί ανασυχούν γιατί η ανάκαμψη σε παγκόσμιο επίπεδο, όπω είναι φυσικό λόγω τη ανισομετρία, όπω λένε, θα είναι άνεση και, άνεση και ασύμετρη. Γεγονό που αντικειμενικά επιδρά στο μεγάλο όραμα τη αστική τάξη για την εξωστρέφεια τη ελληνική οικονομία. Οι εκτιμήσει τη Τράπεζα τη Ελλάδα σε αντίθεση με τι μεγαλοστομίε τη κυβέρνηση περί μεγάλων και διατηρήσιμων ρυθμών ανάπτυξη δείχνουν μικρότερου ρυθμού και δείχνουν και τα όρια της επεκτατικής κρατικής πολιτικής. Και ανάμεσα σε όλα αυτά, τη βδομάδα που μας πέρασε, διαγωνίστηκαν για ακόμα μια φορά η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ στη Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου Ελλήνων Βιομηχάνων για το ποιο γνωρίζει καλύτερα τα θέλω και τις ανάγκες του κεφαλαίου, όπου διαπιστώθηκε ευρεία συναντήληψη, όπως είπε ο ίδιος ο πρόεδρος του ΣΕΒ. Και αλήθεια είναι ότι αν βάλει κάτω κανεί και συγκρίνει το κυβερνητικό σχέδιο Ελλάδα 2.0 και το σχέδιο Ελλάδα ΣΥΝ του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και τι διακηρύξει του ΚΙΝΑΛ για το νέο κλιματικό νόμο, θα βρει πολλέ ομοιότητε παρά διαφορέ. Το τελευταίο διάστημα, βέβαια, όλο και πιο συχνά ο Τσίπρα και άλλα κεντρικά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ σουλατσάρουν και κάνουν εκδηλώσει στι λαϊκέ γειτονιέ του Πειραιά, όπω και χθε από το Κατράκιο. Θέλουν να γίνει ο πειραιά και ο εργατικό λαϊκό κόσμο τη περιοχή ντεκόρ. Το ντεκόρ για νέε κάλπικε υποσχέσει, νέε αυταπάτε, νέα ψέματα. Έφτασε στο σημείο ο Τσίπρα από τα λοιπάσματα να παρουσιάζει το όραμά του Αλαμπάιντεν για μια ανάπτυξη που δίθεν θα υπηρετεί και τι λαϊκέ ανάγκε και του μεγάλου επιχειρηματίε. Είναι πραγματικά πρόκληση απέναντι στον εργατικό λαϊκό κόσμο τη περιοχή. Αλήθεια, δεν ήταν η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ που διατήρησε και ψήφισε σωρία αντεργατικών μέτρων που έχουν μετατρέψει σε γκέτο του εργασιακού χώρου στην περιοχή. Δεν ήταν η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ που διατήρησε τον νόμο τη διευθέτηση, τον οποίο απογειώνει σήμερα η Νέα Δημοκρατία, που παρουσίαζε ω πρότυπο διευθέτηση την επιχείρηση Παπαστράτος... τη εντατικοποίηση και των εργαλαβικών εργαζομένων. Δεν ήταν η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ που έκανε τα χατήρια των μεγαλοεργολάβων στη ζώνη, αρνούμενη να κηρύξει υποχρεωτική Τη συλλογική σύμβαση που με πολλού αγώνε υπέγραψε το Σωματείο. Δεν ήταν η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ που έφερε την εθελοντική, άκουσον-άκουσον εισφορά των εφοπλιστών, τη στιγμή που τα λαϊκό νοικοκυριά γονατίζουν από την υπέρογη φορολογία, ενώ επίκειται και νέα αύξηση του έμφυα με βάση τι νέε αντικειμενικέ αξίε στην περιοχή. Δεν ήταν η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ που επέκτηνε την παράδοση του λιμανιού στο κινέζικο μονοπόλιο τη Κόσκο και έγινε ο ντίλερ για τον ερχομό των Αμερικάνων σε άλλε λιμενικέ υποδομέ τη περιοχή, μετατρέποντα τον Πειραιά σε ένα πεδίο διαμάχη ή πακίνα. Δεν ήταν η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ που έβαλε πλάτη για την υγειονομική και ριβαντολογική βόβα των Καζανιών, η οποία απειλεί την υγεία των κατοίκων σε όλου του Δήμου του Πειραιά. Αυτά και άλλα πολλά τα γνωρίζει ο λαό του Πειραιά και το κυριότερο δεν τα ξεχνάει. Αλλά α πιάσουμε και τα πιο πρόσφατα. Αφού ψήφισε το μισό νομοσχέδιο έκτρομα Χατζηδάκη, πριν λίγε μέρε ήρθε εδώ ο Τσίπρα για να εξαγγείλει την πολιτική του για τα εργασιακά. Σε μια φιέστα που περιελάβανε από πρώην υπουργό του Πασόκ, που ψηφίσει τα μνημονιακά αντεργατικά μέτρα, μέχρι καθηγητέ πανεπιστημίου. Αυτό που δεν είχε πάντω η φιέστα ήταν εργάτε. Εκδήλωση για τα εργασιακά, χωρί εργάτε. Γιατί και οι συμβολισμοί έχουν τη σημασία του. Τι, υπο... Τι υποσχέθηκε όμω σε αυτή τη φιέστα, Υποσχέθηκε 800 ευρώ κατώτερο μισθό όταν περιμέναμε βέβαια 4,5 χρόνια μάταια, όπω αποδείχτηκε, για να ελοποιήσει την προηγούμενη δένευση του για 751 ευρώ. Το βασικό όμω είναι ότι η πασπερμία εργασιακών σχέσεων των εργολαβικών τη μερική και εκπεριτροπή απασχόληση που τα αποδέχεται και τα έχει στηρίξει ο ΣΥΡΙΖΑ, κάνουν κενό γράμμα τι υποσχέσει του. Γιατί είναι άλλο το δίκαιο αίτημα των σωματείων για επαναφορά του κατώτατου μισθού ω βάση για τη διαμόρφωση όλων των μισθών από εκεί και πάνω, για να μην υπάρχει ούτε ένα εργαζόμενο που θα με αμείβεται κάτω από αυτόν. Και άλλο αυτό που λέει ο ΣΥΡΙΖΑ. Και πριν καλά-καλά περάσουν 24 ώρε από αυτέ τι εξαγγελίε, πήγε στην ετήσια συνέλευση του ΣΕΒ για να μα εξηγήσει τελικά τι εννοεί. Τόνωση τη κατανάλωση για να πουλούνται τα εμπορεύματα και ω αντιστάθμισμα για να μην θυχτεί εκμετάλλευση, γενναία μείωση του μη μισθολογικού κόστου δηλαδή όλων εκείνων των υποχρεώσεων των εργοδοτών που αφορούν την ασφάλιση, τη σύνταξη, την προστασία των εργαζομένων, δηλαδή και την τιμή τη εργατική δύναμη. Αλλά και κοινωνική συνοχή για να προωθούνται οι αντεργατικοί σχεδιασμοί, αλλά με τρόπο που δεν θα προκαλούν αντιδράσει. Εδώ βρίσκεται και η ουσία των δηλώσεων στελεχών του λίγε μέρε πριν την απεργία στι 10 Ιούνιου, υπονομεύοντά την και καλώντα το κίνημα να γίνει ασανσέρ για να ξανακάτσουν στι κυβερνητικέ καρέκλε. Και βέβαια, την απάντηση για το εάν θα καταργήσουν του νόμου και τι οδηγίε τη διευθέτηση εργασία, το νόμο Κατρούγκαλου που έβαλε νέο φουρνέλο στο κοινωνικό ασφαλιστικό σύστημα, την απελευθέρωση τη δουλειά στι Κυριακέ, τη ενό προσώπων, τον νόμο για τι απεργίε και άλλα από τα οποία έπιασε το νήμα η Νέα Δημοκρατία, ήταν νομοσχέδια που ψήφισαν μαζί. Είναι περισσότερα από αυτά που έχουν καταψηφίσει. Έχει δώσει στου εφοπλιστέ τι απαντήσει του σε αυτού που του έχουν να μην το πούμε το δήλωσε ο άλλος, στους βιομήχανους, στους ξενοδόχους, στους μεγαλεμπόρους. Το νέο κοινωνικό συμβόλαιο του ΣΥΡΙΖΑ έρχεται από πολύ παλιά και η ουσία του είναι αυτή που έλεγαν οι εμπνευστέ του. Εάν χρειαστεί, θα σώσω τον καπιταλισμό και από τον εαυτό του. Αυτά τα χρόνια αποδείχτηκε ότι τα φιλελεύθερα και σοσιαλδημοκρατικά κόμματα αποτελούν τις δύο όψεις του Ιανού, του αστικού πολιτικού συστήματος, Ό,τι δεν μπορεί να υλοποιήσει το ένα, έχετε να υλοποιήσει το άλλο. Η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ ήταν αυτή που πήγε ένα βήμα παραπέρα τη σχέση με τη ΣΥΠΑ και τον ΝΑΤΟ, αναλαμβάνοντα το ρόλο σημεοφόρου των υπεραλιστικών σχεδίων, αναβάθμισε τη συμφωνία για τι βάσει. Από εδώ έπιασε το νήμα η Νέα Δημοκρατία για να εμβαθύνει τι σχέσει με τη ΣΥΠΑ, να διευρύνει την εμπλοκή τη χώρα μα στου επικίνδυνου σχεδιασμού στην περιοχή τη Ανατολική Μεσογείου. Και εδώ οι συγκλήσει γίνονται πολύ επικίνδυνε για το λαό. Η είδηση ότι αμερικανικό αναγνωριστικό αεροπλάνο που απογειώθηκε από τη βάση της Σούδας συμμετείχε πριν λίγες μέρες στο ρωσοβρετανικό επεισόδιο ανοιχτά της Κρυμαίας αποτελεί στοιχείο της ελληνικής εμπλοκής στον επικίνδυνο αμερικανονατοϊκό σχεδιασμό με επίκεντρο τη Μαύρη Θάλασσα. Θυμίζουμε ότι η Ρωσία έχει προειδοποιήσει ότι θεωρεί στόχο κάθε εκεί στρατιωτική βάση σε χώρα μέλος του ΝΑΤΟ που απειλεί την κυριαρχία της. Σήμερα, στην ευρύτερη περιοχή τη Ανατολική Μεσογείου, είναι σε εξέλιξη ένα μεγάλο ιδεοπεριαλιστικό παζάρι για το ποιο θα αποκτήσει μεγαλύτερο μερίδιο από τη μοιρασιά για τον πλούτο τη περιοχή. Η ελληνική αστική τάξη, μπλεγμένη μέχρι το λαιμό σε αυτό το παζάρι, διεκδικεί αναβαθμισμένη συμμετοχή στη Λία με περισσότερε απαιτήσει, ακόμα και σε βάρο κυριαρχικών δικαιωμάτων τη χώρα. Ο μύθο ότι δίθεν η ελληνική αστική τάξη είναι απλά αμυνόμενη, υπερασπιζόμενη μόνο τα σύνορά τη, έχει καταρρεύσει. Η επιθετική στάση τη πλέον βγάζει μάτι. Τι άλλο από επιθετικότητα είναι η συμμετοχή στο ΝΑΤΟ, με την Ελλάδα να φιγουράρει πλέον στην πρώτη θέση στι δαπάνε για τι επιθετικέ ανάγκε αυτού του δολοφονικού οργανισμού. Τι άλλο από επιθετικότητα είναι η αποστολή ενόπλων δυνάμεων σε αποστολέ εκτό συνόρων, η συμμετοχή σε ασκή στα Βαλκάνια και στη Μαύρη Θάλασσα, η συμμετοχή σε πολεμικέ περιπολίε στον Περσικό, η αποστολή συστοιχία Πάτριο τη Σαουδική Αραβία, η νέα στρατιωτική συμφωνία με τι ΗΠΑ, η συνεργασία με το κράτο δολοφόνο του Ισραήλ, η αποστολή δυνάμεων στο Μάλι τη Αφρική. Τι άλλο από επιθετικότητα είναι οι δεκάδε αμερικάνικε βάσει, η συμμετοχή στην περικύκλωση τη Ρωσία. Και ο κατάλογο, βέβαια, δεν τελειώνει εδώ. Τέτοιε επιθετικέ βλέψει έχει και η αστική τάξη τη Τουρκία, η οποία ούτε απομονωμένη είναι, ούτε αποδυναμωμένη, αφού πρόκειται για ένα κράτο μέλο των G20. Με στρατό κατοχή σε Κύπρο, Συρία, Ιράκ, με στρατοτικέ πολεμικέ βάσει και δυνάμει σε Κατάρ, Αλβανία, Σουδάν, Λιβύη, Αζερβαϊτζάν. Η Τουρκία διεκδικεί εδάφη από άλλε χώρε ανάμεσά του και η Ελλάδα, όπω νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, επιχειρεί προκλητικέ ενέργειε κατά κυριαρχικών δικαιωμάτων και το συνόρων στην περιοχή, αξιοποιεί μειωνοτικά ζητήματα με όχημα το θρησκευτικό δόσμα του Ισλάμ. Ενταγμένο στη στρατηγική του Νεοθωμανισμού. Όλα αυτά καθορίζουν τι ελληνοτουρκικέ σχέσει, τον ανταγωνισμό μεταξύ του, την προσπάθεια που κάνει κάθε αστική τάξη να αναβαθμιστεί στην περιοχή. Έτσι εξηγείται και το πότε κρύο, πότε ζέστη στι σχέσει των δύο χωρών. Το ΚΚΕ, παίρνοντα υπόψη τι εξελίξει στην περιοχή, καλεί την εργατική τάξη, τι λαϊκέ δυνάμει, του νέου και τι νέε να δυναμώσουν την πάλη του πολύμορφα, να μην δείξουν καμιά εμπιστοσύνη στι διάφορε αστικέ κυβερνήσει που εναλλάσσονται στην εξουσία να καταδικάσουν μαζικά την επικίνδυνη πολιτική του που εμπλέκουν το λαό σε εμπειριαλιστικέ επεμβάσει και πολέμου. Ο ελληνικό λαό δεν έχει να χωρίσει τίποτα με το λαό τη Τουρκία ή τη Ρωσία, του άλλου λαού τη περιοχή. Οι λαοί μπορούν να ζήσουν ειρηνικά, αν βγάλουν από τη μέση τα συμφέροντα που του οδηγούν σε πολέμου ή σε απαράδεκτου συμβιβασμού σε βάρο των δικαιωμάτων του, που τελικά οδηγούν από άλλο δρόμο στο ίδιο δυνηρό αποτέλεσμα. Η εργατική τάξη. Τα λαϊκά στρώματα έχουν συμφέρον να δυναμώσουν την πάλη για τι δικέ του σύγχρονε ανάγκε, ανοίγοντα το δρόμο για την οικοδόμηση αμοιβαία-εποφελών σχέσεων μεταξύ των χωρών. Γι' αυτό σήμερα χρειάζεται να κλιμακωθεί ο αγώνα για την απεμπλοκή τη Ελλάδα από του υπηραλιστικού σχεδιασμού και πολέμου, για την κατάργηση τη Ελληνοαμερικάνικη Συμφωνία για τι Βάσει, για να κλείσει η βάση τη Σούδα, να ξυλωθούν όλε οι βάσει, να μην εγκατασταθούν στη χώρα πυρηνικά όπλα. Να δυναμώσει ο αγώνα για καμιά αλλαγή συνόρων και των συνθήκων που τα καθορίζουν για να επιστρέψουν οι Έλληνε αξιωματικοί και στρατιώτε από τι υπεριαλιστικέ αποστολέ, να ανακληθεί η απόφαση για αύξηση τη θητεία του στρατό ξηρά, να ικανοποιηθούν τα αιτήματα των στελεχών των ενόπλων δυνάμεων και των φαντάρων. Ο ελληνικό λαό, όπω και οι άλλοι λαοί, είναι αυτοί που μπορούν να επερασπιστούν την εδαφική ακαιρεότητα των χωρών του, να εκφράσουν τη διεθνιστική του αλληλεγγύη και κοινή πάλι για την ειρήνη και την ευημαρία των λαών του. Γι' αυτό και η, παρέμβα και είναι παρέμβαση μεγάλη σημασία εξελίξει το φετινό αντιπεριαλιστικό δίμερο τη ΚΝΕ που θα γίνει στη Μιτυλίνη το επόμενο Σαββατοκύριακο με σύνθημα σε Ελλάδα και Τουρκία, ίδιο ο εχθρό. Να το κυβερνήσει καπιταλισμό, ο σοσιαλισμό είναι το μέλλον. Η συμμετοχή. Η συμμετοχή που από ό,τι όλα δείχνουν θα είναι μεγάλη αποτελεί έμπρακτη πράξη κοινή πάλης για την ειρήνη και την ευημερία των λαών, όπου μαζί με τους συντρόφου μας από την Τουρκία θα σταλεί το ηχηρό μήνυμα των λαών μας ενάντια στο σύστημα της εκμετάλλευσης, της προσφυγιάς, της θυσίας ανθρώπινης ζωής για τα κέρδη των μονοπωλιακών ομίλων. Συντρόφισσες και σύντροφοι, φίλες και φίλοι, το επόμενο επίσης Σαββατοκύριακο, στις 10 και 11 Ιούλη, θα κυκλοφορήσει μαζί με τον ριζοσπάστη η πολιτική απόφαση του 21ου Συνεδρίου. Ετοιμαζόμαστε για μεγάλη εξόρμηση, γνωρίζοντα ότι οι αποφάσει του συνεδρίου δεν αφορούν μόνο τα μέλη του κόμματο και τη ΚΝΕ. Μελετάμε και προχωράμε, με επιξίδα και σχέδιο, με πρωτοπόρα δράση για να γίνει υπόθεση τη ίδια εργατική τάξη του εργαζόμενου λαού η οργάνωση, η υπεράσπιση και διεκδίκηση δικαιωμάτων κόντρα σε όλε τι αντιλαϊκέ κυβερνήσει για την ανατροπή του εκμεταλλευτικού συστήματο. Δεν υπάρχει διέξοδο για το λαό, περιμένοντα λύση από τα πάνω με τον ίδιο στη γωνία. Αυτό το δοκιμάσαμε και έχουμε επικρή γεύση. Δεν αποτελεί κάτι διαφορετικό η αναλλαγή των αστικών κυβερνήσεων που υπηρετούν την Ευρωπαϊκή Ένωση, τον ΝΑΤΟ και του επιχειρηματικού ομίλου. Όσο δυναμώνει η εργατική η λαϊκή οργάνωση και πάλι η κοινωνική συμμαχία, όσο αποκτά πιο μαζικά ενιαία πανελλαδικά χαρακτηριστικά, όσο βαθαίνει ο προσανατολισμό απέναντι στην καπιταλιστική ιδιοκτησία, το αστικό κράτο, τι κυβερνήσει, του συμπεριαλιστικού οργανισμού, τόσο θα είναι δυνατόν να βάζει εμπόδια, να ξυλώνει τον αρνητικό σχετισμό, να αποσπά και να μετρά κατακτήσει. Όσο δυναμώνει η προοπτική ενό άλλου δρόμου ανάπτυξη που στο επίκεντρο θα έχει την ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών και όχι την κερδοφορία των λίγων, τόσο μεγαλύτερη δυναμική θα αποκτήσω αγώνα σήμερα. Το πιο σημαντικό όμω είναι ότι θα διαμορφώνονται οι όροι για ριζική αντιμετώπιση των προβλημάτων, για υπεράσπιση κατακτήσεων με την ανατροπή τη εξουσία των μονοπωλίων. Ανοίγοντα το δρόμο για μια άλλη οργάνωση τη κοινωνία και τη οικονομία με την εργατική εξουσία, δεν συμμορφωνόμαστε προ τι υποδείξει των αστικών κομμάτων και μηχανισμών. Ξέρουμε ότι η εποχή μα κυοφορεί τι μεγάλε κυριαρχικέ ανατροπέ. Το Κοκουέ και η ΚΝΕ έχουμε τη ζωή πολύ, πάρα πολύ αγαπήσει. Τολμάμε, προχωράμε για την κοινωνική απελευθέρωση, το σοσιαλισμό. Αυτό είναι ο δρόμο. Που αξίζει να βαζίσουν οι νέοι και οι νέε, γιατί το μέλλον του ανήκει. Προχωράμε λοιπόν μπροστά με τι αποφάσει μα, με τη θέληση, για να καταφέρουμε με τι θέσει και τι τάσει μα να ανοίξουμε δρόμο στο αύριο, στο μέλλον. Γεια σα και καλή συνέχεια.